Τη δεύτερη συνάντηση με τον επιχειρηματία Αλεξάνδρ Χατιντάτζη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Παγκαίου ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης με σκοπό την ενημέρωση για την αξιοποίηση της αλάνας της Ηρακλίτσας. Όπως αναφέρει στο ένα τσάνελ ο κ. Αναστασιάδης, μέσα στο 2023 θα ξεκινήσει και η αξιοποίηση του χώρου. Επισκέπτηκε ο επενδυτής μαζί με συνεργάτη του. Γενικά τον ενημέρωσα για τα έργα υποδομής που μπορεί να παρέχει ο Δήμος στην περιοχή και έχουν να κάνουν με την καλή ποιότητα νερού, ίδρευσης, καθώς επίσης και με την δυνατότητα υποδομών όπως είναι αυτή του βιολογικού καθαρισμού και των αποχετευτικών δικτύων που υφίστανται στην περιοχή και φυσικά βέβαια ενισχύονται συνέχεια, διότι επίκειται και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Νέας Περάμου, που είναι επιβεβλημένη δεδομένο ότι στην περιοχή μας έχουμε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, σωστά, μεγάλη προσέλευση και τουριστών το καλοκαίρι, επισκεπτών, αλλά και το χειμώνα γίνονται πάρα πολλά σπίτια, που σημαίνει αυτό ότι αυξάνονται και οι άνθρωποι που παρέχουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να επενδύσει και να αξιοποιήσει το ακίνητο. Έχει αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός, όπου θυμάστε όλοι, και εκεί ήταν και οι δικές μου οι αντιδράσεις, ότι δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο ακίνητο, ένα τέτοιο φιλέτο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στην ναυαρχίδα του τουρισμού, στη Νέα Ηρακλίτσα, να λέγεται ότι θα αξιοποιηθεί πώς, χτίζοντας κάποιες μονοκατοικίες και πουλώντας τις. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε πολύ πρόσκαιρα να βοηθήσει στην τοπική αγορά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε σε μια μακροχρόνια λύση του προβλήματος και πάρα πολύ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μια επένδυση η οποία διαρκώς θα προσέφερε οικονομικά, αναπτυξιακά, τουριστικά στην περιοχή μας. Έχει αλλάξει λοιπόν από ό,τι μου διαβεβαίωσε ο επενδυτής, έχει αλλάξει το πλάνο του και μαζί με τις κατοικίες οι οποίες θα κατασκευαστούν ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια ξενοδοχειακή μονάδα και πολλές από τις μεζονέτες που θα κατασκευαστούν ταυτόχρονα θα ενοικιάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης στις προτάσεις που του είχα κάνει από πολύ νωρίς από την πρώτη μας επίσκεψη ήταν ότι έπρεπε να κατασκευαστεί και ένα συνεδριακό μεγάλο κέντρο το οποίο έχει ανάγκη η περιοχή μας, διότι πραγματικά μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς συνέδρους οι οποίοι θα μπορούσαν να έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έτσι να ενισχύουν την τοπική οικονομία και πραγματικά θεωρώ ότι από ό,τι μου διαβεβαίωσε, χωρίς να μπορώ να διαβεβαιώσω και εγώ αντίστοιχα κάτι, να εγγυηθώ κάτι, ότι θα κατασκευαστεί και συνεδριακό κέντρο. Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η κουβέντα μας και νομίζω ότι μακάρι να βοηθήσει να υπάρξουν και οι ανάλογες οικονομικές και όχι μόνο διασφαλίσεις και συγκυρίες, ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί το έργο το πολυπόθητο για την περιοχή, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι θα το αλλάξει και όσον αφορά τα οικονομικά της περιοχής μας, και την επισκεψιμότητα, την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Χρονικό έτσι πλάνο σε αυτό, Δήμαρχε, τι χρόνο δίνουμε στην ολοκλήρωση? Δεν ήταν σαφέστατο, αλλά νομίζω ότι από ό,τι μου είπε, μέσα στο 2023 μπορεί και να ξεκινήσει.